Αδέλφια μου και αδελφές μου, φίλοι μου και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι, συνοδοιπόροι και συνοδοιπόρισες, συμμαθητές και συμμαθήτριες, στην Παναγιά να παραδίνουμε τον πόνο μας. Είναι μαζί μας, την αγαπούμε, την εκτιμούμε, της αναθέτουμε την πρεσβεία. Η Παναγία ακούει, κάνει το θαύμα της, δέεται και πρεσβεύει για αυτό το λαό, το μαρτυρικό λαό, τον ελληνικό λαό. Σκέπη γενού και προστασία και αντίληψης και κάφημα Παρθένε, γυμνοθέτημη νυν απάσης βοηθείας, αβοηθήτων δύναμης και ελπής απελπισμένου. Ένα τροπάριο από την οδή την εβδόμη της Μεγάλης Παράκλησης είναι αυτό που ακούσαμε προλίγο. Είναι το πιο παρήγορο μήνυμα, αλλά και ο πιο σωστός χαρακτηρισμός των πιστών για το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου της Αϊπαρθένου Μαριά. Και είναι αλήθεια, αδελφοί μου και αδελφές μου, πως ο άνθρωπος στις ημέρες μας ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, ψάχνει να βρει μια άγκυρα ελπίδος, και εμείς οι πιστοί έχουμε την Υπεραγία Θεοτόκο που είναι η ελπίδα μας. Αβοηθεί τον δύναμης και ελπίς απελπισμένο ψάλουμε. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό? Να δούμε λοιπόν στο αδιέξοδο που ζούμε. Ο άνθρωπος στις ημέρες μας αντιμετωπίζει ένα πλήθος προβλημάτων και συχνά φάνει σε αδιέξοδο. Δεν βλέπει ορίζοντα πλέον. Δεν βλέπει άνεση να περάσει από το τούνελ και να βγει στην αντίπερα μεριά. Δεν έχει άλλες δυνάμεις. Δεν έχει αντοχές. Λυγίζει από το βάρος των προβλημάτων, με αποτέλεσμα να στρέφει κάπου τα βλέμματά του. Και εμείς οι πιστοί λέμε πού αλλού να στρέψουμε την ελπίδα μας παρά στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι δύσκολες οι ημέρες μας. Είναι χαλεπή η καιρή. Ο άνθρωπος, αποστασιοποιημένος από τον Θεό, γεύτηκε ως τα κατάβαθά του τη θλίψη. Πού να στρέψουμε τα βλέμματά μας και πού να πάρουμε ένα χαρούμενο μήνυμα, μια χαρούμενη νότα? Γιατί και ως άτομα έχουμε τα προβλήματά μας και ως οικογένεια έχουμε ένα πλήθος προβλημάτων. Και η κοινωνία μας, αδελφοί μου και αδελφές μου, σύπεται, σαπίζει. Η κοινωνία μας κατηφορίζει. Ο κόσμος βυθίζεται σε σκοτάδι και όλοι μας αντιλαμβανόμαστε που οδηγηθήκαμε. Ποιος θα μας βγάλει από το σκοτάδι αυτό? Ποιος θα πατήσει φρένο στη σύψη και στην διαφθορά για να σταματήσει το κακό? Είναι δύσκολη και χαλεπή η καιρή. Πού να ελπίσουμε? Στην οικογένεια? Τη διαλύσαμε την οικογένεια. Μα υπάρχει οικογένεια. Είχαμε το θρησκευτικό γάμο και το καταστήσαμε διάκριτο. Το ισοπεδώσαμε. Το γκρεμίσαμε με χίλιους δυο τρόπους και φτάσαμε στην ελεύθερη συμβίωση, και φτάσαμε να μην υπάρχει τι, οικογένεια, και φτάσαμε στο σημείο να μην έχει επικοινωνία ο πατέρας με τα παιδιά, τα παιδιά με τους γονείς, τα ανδρόγυνα μεταξύ τους. Οι γάμοι διαλύονται κατά το πλέον εύκολο τρόπο και το ανδρόγυνο νομίζει πως το διαζύγιο είναι η καλύτερη λύση μπροστά στα προβλήματα. Τα διαζύγια δίνουν και παίρνουν, όπως λέμε. Οι οικογένειες διαλυμένες και οι άλλες που ζουν συμβατικά και δεν βγάζουν τη θλιβερή αυτή εικόνα προς τα έξω είναι πολύ περισσότερες. Τα παιδιά
Δεν τα ελέγχουν οι γονείς. Άλλοι τα κυβερνούν. Τα παιδιά έχουν αυτονομηθεί. Έτσι τα δίδαξαν. Κανένα ενδιαφέρον για τα παιδιά. Καμιά προσφορά στα παιδιά. Καμιά αγωγή για τα παιδιά. Και τώρα μάλιστα δολοφονούμε και το θρησκευτικό συνέστημα των παιδιών. Τα ξεριζώσαμε όλα από μέσα, αδέλφια μου. Δεν τα αφήσαμε τίποτα. Πώς θα σταθούν αυτά τα παιδιά σήμερα στην κοινωνία? Μας ξεγίνει το γεγονός ότι υπάρχουν συμμορίες παιδιών που ληστεύουν, που βάζουν φωτιές. Μα έχουμε καθημερινώς καθίζηση, Φυθιζόμαστε. Η οικογένεια χάνεται, πνίγεται. Να πάμε παρακάτω. Πού να πάμε? Όπου και αν στρέψουμε τα βλέμματά μας, την ίδια εικόνα αντικρίζουμε. Πάτε τα αστυνομικά δελτία για να αντιληφθείτε που έχει φτάσει η κοινωνία μας. Μίσος, κακία, εκδικητικότητα, σπατάλες, καταχρήσεις, ληστείες, δολοφονίες, ατιμίες, μοιχείες, πορνίες, ασέλγειες και άλλα. Δεν έμεινε, όπως λέμε, τίποτε όρθιο. Και όχι μόνο αυτό, στη χώρα μας σκοτεινές δυνάμεις απεργάζονται τον αφανισμό του έθνους μας. Μήπως δεν το βλέπετε? Μήπως δεν το ζείτε? Πού θα ελπίσουμε? Σε ποιους θα ελπίσουμε? Σε αυτούς που μας σκάβουν το λάκκο? Σε αυτούς που υπονομεύουν το έθνος μας? Σε αυτούς που διαλύουν το τόπο μας? Σε ποιους να ελπίσουμε? Έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας τι είναι? Είναι η Παναγία μας. Μη στηρίζεστε στους ξένους. Δεν μας αγαπούν. Δεν θέλουν το καλό μας. Τον αφανισμό μας απεργάζονται. Δεν το είδατε? Καταργούν την Κυριακή αργία. Καταργήσαμε την προσευχή από τα σχολεία. Καταργούμε τα θρησκευτικά στα σχολεία. Διώξαμε τους ιερείς από τα σχολεία. Ισοπεδώνουμε τα πάντα. Αποχριστιανοποιούμε το λαό μας. Του ξεριζώνουμε ό,τι όμορφο, ό,τι ωραίο, ό,τι υψηλό υπήρχε. Και τι μένει? Μένει το κουφάρι της Ελλάδος. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, παράνομες σχέσεις και όχι μόνο. Αυτά διδάσκονται και αυτά γίνονται. Αδέλφια μου, αυτοί που στήσανε το έθνος, αυτοί που στήσανε το κράτος, αυτή την πατρίδα την οποία έχουμε, πριν 200 χρόνια περίπου, πίστευαν στο Θεό. Πρώτα, έλεγε ο Μπαρμπαθεοδωρής ο Κολοκοτρώνης ότι πολλοί αγωνιστές δίλιασαν πριν την κατάληψη της Τριοπολιτσάς στην Πελοπόννησο, στο κέντρο. Τότε εκείνος πήγε στην εκκλησία της Παναγίας στο Χρυσοβίτσι, έκανε το σταυρό του και φίλησε δακρυσμένο στην εικόνα της λέγοντας: Παναγιά μου, βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. Και όταν βγήκε από την εκκλησία, φώναξε στα παλικάρια. Τι αλήθεια φώναξε στα παλικάρια ο μεγάλος αυτός Κολοκοτρώνης? Ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρει πίσω την υπογραφή του. Και όλοι οι αγωνιστές έλεγαν: Η Παναγιά μου, τι έλεγαν? Παναγιά μου, φθάσε, βοήθεια μας, βοήθα μας. Η ελπίδα του έθνους μας ήταν και είναι η Παναγία μας, η γλυκιά μητέρα μας. Και την είδαμε σε όλους τους αγώνες της φυλής μας. Είδαμε στην Κωνσταντινούπολη,
να περιέρχεται τα τείχη και να ενισχύει τους μαχητές. Κνίδαμε επάνω στα βορειοϋπηρωτικά βουνά να σκεπάζει, να φροντίζει, να ενθαρρύνει και να προστατεύει τους Έλληνες φαντάρους. Και σήμερα η Παναγιά μας είναι μαζί μας. Και σήμερα η Παναγιά μας δέεται και πρεσβεύει. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτή είναι η παρηγοριά μας. Ασθενούμε? Έχουμε ασθένειες? Φθάσε Παναγιά μου, λέμε. Βόηθα Παναγιά μου στις δύσκολες ώρες που περνούμε. Μας πνίγουν τα κύματα, μας μαστιγώνει η απελπισία. Παναγιά μου, φωνάζουμε. Και τι λέμε? Φθάσε, έλα. Σε όλες τις δύσκολες ώρες αναζητούμε την παρουσία της Παναγιάς μας. Μόνο τώρα τελευταία βλέπουμε πολλούς να βγαίνουν και να αναλούν άρρητα ρήματα και να εναντιώνονται για αυτή την Παναγιά. Το γένος μας, αδέρφια μου, είναι το ευσεβέστερο γένος της ανθρωπότητας. Όταν ήρθε στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος, έμπλεξε το εγκόμιο των Αθηναίων, γυρίζοντας σε πόλεις και περιοχές. Δεν βρήκα τέτοιο ευσεβή κόσμο όπως εσάς, είπε στους Αθηναίους. Άδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δισιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Πράξεις, το βιβλίο της Αγίας Γραφής στην Καινή Διαθήκη, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο 22 στίχο. Ο ευσεβέστερος λαός είστε εσείς. Τώρα είμαστε, και τώρα θέλω να μας αφαιρέσουν όλα τα θρησκευτικά βιώματα, να ρίξουν την Ελλάδα μας στην αθεία, στην ισλαμοποίηση, αλλά και την απιστία, για να χαθεί το έθνος, για να χαθεί η πατρίδα μας. Η Εκκλησία δεν χάνεται όμως ποτέ. Είναι δύναμη ακατάλυτος. Θα μείνει διαμέσου των αιώνων. Πολεμήθηκε από πολλούς και όμως δεν χάθηκε. Έχετε την ελπίδα σας στην Παναγία. Την πάσον ελπίδα μου εις έναν τίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Αδέλφια μου και αδελφές μου, αδελφοί μου, συμμαθητές μου κλπ. Τα προβλήματά σας, τα βάσανά σας, τις στενοχώριες μας, τις θλίψεις μας, τις απογοητεύσεις, τα χέρια της Παναγιάς μας, εκείνα τα αφήνουμε. Εκείνα τα αφήνουμε στα χέρια της. Ελπίζουμε στην Παναγιά. Μας προστατεύει η Παναγιά. Και όταν είμαστε στη φυλακή, και όταν είμαστε στο κρεβάτι, και όταν χάνουμε τον άνδρα μας, και όταν χάνουμε τη γυναίκα μας, και όταν χάνουμε τα παιδιά μας, στην Παναγιά να παραδίδουμε τον πόνο μας. Είναι μαζί μας. Την αγαπούμε, την εκτιμούμε, είναι μαζί μας. Της αναθέτουμε την πρεσβεία. Η Παναγία κάνει το θαύμα της. Δέεται και πρεσβεύει για αυτό το λαό, το μαρτυρικό λαό, τον εγκαταλελειμμένο λαό. Αυτό το λαό προστατεύει η Κυρία Θεοτόκος, η Παρθένος Μαριά μου. Και εμείς τις ελπίδες μας στη γλυκιά μας την Παναγιά, την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου, λέμε. Την τιμούμε με τις γιορτές μας, με τις παρακλήσεις μας, με τις ακολουθίες που είναι αφιερωμένος και αφιερωμένες στο σεπτό ιερό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την τιμούμε δίνοντας στα παιδιά μας το όνομα της Παναγίας μας. Την τιμούμε την Παναγία μας κτίζοντας ναούς και θυσιαστήρια στο όνομά της. Και αυτήν θα έχουμε ως πρέσβρια, ως ελπίδα, ως πλατητέρα των ουρανών, ως βασικό προστάτη της ζωής μας, της οικογένειάς μας και του έθνους μας. Και πάντοτε, και πάντοτε, με πίστη θα την αποκαλούμε όπως και πραγματικά είναι.
αβοηθήτων δύναμης και ελπής απελπισμένων. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ερώ χαίρετε.